Να σας ευχαριστήσω θερμά την καλησπέρα μας από Κρήτη, κύριε Σαρικώστα. Πολύ καλησπέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κρήτη TV. Είναι η δική μας η χαρά και η τιμή. Και μου θυμίζει το όμορφο νησί σας. Μου αρέσει πάντοτε η Κρήτη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήσασταν ο μοναδικός φωτορεπόρτερ ο οποίος βρέθηκε στον τόπο των γεγονότων και απαθανάτησε με το φακό του ιστορικές στιγμές. Και θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε με το εξής. Πώς νιώθετε αυτές τις μέρες κάθε χρόνο? Ακριβώς. Αισθάνομαι σαν να ζω πάλι τις ίδιες σκηνές, ειλικρινά σας λέω. Ακόμα είναι μέσα στο μυαλό μου η φωνή του εκφωνητή, του εδώ Πολυτεχνείο. Ακόμα στο μυαλό μου μέσα γυρίζουν και ακούω τις ερπίστρες να κατεβαίνουν την οδό Πανεπιστημίου και ακόμη θυμάμαι και είναι μέσα στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω, τις φωνές και τα συνθήματα των φοιτητών, των χιλιάδων φοιτητών που ήταν πίσω από τα κάγκελα. Ήταν ένα γεγονός τρομερό. Εγώ σαν ανταποκριτής φωτορεπόρτερ του Associated Press έχω καλύψει αρκετά μεγάλα γεγονότα σε πολέμους και πολλά διάφορα. Όμως όταν καταγράφεις ένα γεγονός μέσα στην πατρίδα σου, είναι τελείως διαφορετικά. Και δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές, ενώ στεκόμουν απέναντι στο πεζοδρόμιο 50 μέτρα, δηλαδή από την κεντρική πύλη και δίπλα στο τεν, άκουγα τον Λοχία να μιλάει στο τηλέφωνο από το ένα χέρι, από το άλλο να κρατάει το περίστροφο και τα φώτα να είναι του τάγκ, όλο το τάγκ που είχαν παραταθεί εκεί επάνω στα σίδερα του Πολυτεχνείου. Και ειλικρινά μου έρχονται όλες αυτές τις σκέψεις σε ένα μικρό flashback. Κάθε χρόνο πηγαίνω και κάθομαι έτσι 10-15 λεπτά και αναλογίζουμε αυτά τα οποία είδα και αυτά τα οποία μπορώ να σας πω, να σας θυμηθώ. Είναι τα πραγματικά γεγονότα, ούτε ένα τόνο παραπάνω, ούτε μία τελεία παρακάτω. Βρεθήκατε 50 μέτρα, διορθώστε με, από την πύλη του Πολυτεχνείου. Ακριβώς. Σε απόσταση αναπνοής. Κοιτάξτε, όλες τις ημέρες εκείνες, ειδικά το τελευταίο τριήμερο, η Αθήνα ήταν ένα καζάνι το οποίο έβρεζε. Όλοι οι συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, κατά τη διάρκεια της ημέρας, φωτογραφίζαμε σύλληψεις, ξυλοδαρμούς, διαδηλώσεις, τρομερά πράγματα μέσα, τραυματισμένους ανθρώπους με το φέρουμε ανοιγμένα κεφάλια μέσα στα νοσοκομεία. Ήταν υποχρέωσή μας. Αυτή την αποστολή έχει αυτό το ρεπόρ, να καταγράφει, επαναλαμβάνω, τα γεγονότα. Εγώ εργαζόμουν 40 χρόνια περίπου, έμεινα 34 χρόνια για την ακρίβεια στο Associated Press. Ήμουνα και εγώ μαζί με τους συναδέλφους κατά τη διάρκεια της ημέρας και φωτογράφησα όλα αυτά τα γεγονότα. Νοέμβρης μήνας όμως, 5.30 ξέρω το βράδυ, έπεφτε σούρκο και ήταν η πρόκληση πραγματική, αν πήγαινες με τη μηχανή σου και με το φλάσ, να τραβήξει παραδείγματος χάρη ένα αστυνομικό, να χτυπάει έναν φοιτητή ή να συλλαμβάνει κάποιον. Ήταν πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό όλοι πηγαίναμε στα γραφεία μας, μόλις έπεφε το σούρουπο, κατά τη διάρκεια της ημέρας πυροβολούσαν αστυνομικοί με πλαστικές σφαίρες, ναι, ενώ το βράδυ πυροβολούσαν με κανονικά πυρά. Και θα ήταν άδικο να σκοτωθείς από κάποιον τον οποίο δεν βλέπεις από πού σου ήρθε η σφαίρα. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίναμε στα γραφεία μας. Εμφανίζαμε τότε, δηλαδή το 1973, όλα τα κάναμε μάγκαλ με το χέρι. Εμφανίζαμε με το χέρι, τυπώναμε με το χέρι. Εμείς στο Associated Press είχαμε το transmitter το οποίο έστειλε φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη και από εκεί σε όλο τον κόσμο. Να πάμε λίγο στην ημέρα των γεγονότων. Συγγνώμη. Να πάμε λίγο στην ημέρα των γεγονότων. Ναι, βεβαίως. Θα φτάσουμε. Εν πάση περιπτώσει, την τελευταία μέρα λοιπόν των γεγονότων έκανα ακριβώς το ίδιο. Είμαι πάλι στο σκοτεινό θάλαμο, εμφανίζω, τυπώνω φωτογραφίες των γεγονότων της ημέρας. Κάτι σε 9-10 η ώρα, το γραφείο μας ήταν τότε στην οδό Ακαδημίας, ψηλά στο νούμερο 27, πολύ κοντά στη Βουλή. Και ξαφνικά βγήκα έξω να πάρω λίγο αέρα. Ήταν στην ταράτσα επάνω, το χημείο μου. Και άκουσα ένα θόρυβο των ερπιστριών. Οπότε ειδοποίησα το διευθυντή μου που ήταν μέσα στη σύνταξη και του λέω έλα να ακούσεις, είναι Ελληνοαμερικάνο στο όνομα του Φιντόπουλος και του λέω έλα να ακούσεις, να πιστοποιηθώ και εγώ ότι πράγματι είναι τάγκς και μου λέει shit man, είναι τάγκς πράγματι. Πάρε τις μηχανές σου, μου λέει, και τρέχα.
Λέω, βεβαίως θα πάρω τις μηχανές μου, θα τρέξω. Αλλά ποιος θα γράψει το story. Ε, λέει, όταν γυρίσεις εσύ να μας πεις. Εγώ ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου, γιατί επαναλαμβάνω, εκείνες τις ώρες δεν κυκλοφορούσε ούτε κουνούπι στον δρόμο. Ήθελα να έχω κάποιον μαζί μου, άλλο να είσαι μόνος σου. Οπότε ποιον βάζει. Πήρατε μαζί σας? Το διευθυντή του πρακτορείου. Πήγατε μαζί λοιπόν. Τον κατάφερα, ναι, κατεβήκαμε κάτω, μπήκαμε στο αυτοκίνητό του. Εγώ γέμισα τη τσάντα μου φωτογραφικά, βιβλία, φακούς, με βιομηχανίες πάντα. Πόσο εύκολο τόσο ήταν να μετακινηθείτε αυτή την ημέρα, να περάσετε από ελέγχους πιθανότατα? Ναι, ναι, κοιτάξτε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητό του, ήταν, είχε μια Jaguar 2,4, δηλαδή χρώμα, αλλά προσέξτε, είχε αγγλικές πινακίδες. Σαν ξένος δημοσιογράφος, είχε δικαίωμα να φέρει το αυτοκίνητό του ξένες πινακίδες. Μπήκαμε μέσα, κατεβήκαμε την οδό Αμερικής, μπήκαμε στην Πανεπιστημίου και πέσαμε επάνω στη φάλαγγα. Ήταν 10 με 12 τάγκς τα οποία κατέβαιναν στο Πολυτεχνείο. Προσπαθούσαμε να βρούμε ένα χώρο, να χωθούμε μέσα, να γίνουμε και εμείς ένα. Γιατί ήταν πολύ παράξενο και παράδοξο να πηγαίνει μία φάλαγγα και δίπλα να πηγαίνει μαζί τους μία Jaguar. Ήταν τρομερή εικόνα. Και να σας πω και το άλλο, ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος να φτάσουμε εκεί. Δεν υπήρχαν μπλόκα, αλλά δεν μπορούσες να κυκλοφορούσεις. Δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις με τίποτα. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε αυτή τη μέρα να μπούμε μέσα και μπήκαμε. Μας έκαναν χώρο οι στρατιώτες, ένα μικρό χώρο. Χωθήκαμε και εμείς μέσα στη φάλαγγα και κατά αυτήν την έννοια κατεβαίναμε προς το Πολυτεχνείο. Στο κτίριο του Πανεπιστημίου μας πλησιάζει ένα αστυνομικό αυτοκίνητο, το 100 το λεγόμενο. Και με την απειλή περιστρόφου, εγώ μη συνοδηγός, οδηγούσε ο διευθυντής μου. Ανοίγει το παράθυρο ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν δίπλα μου ακριβώς, και με την απειλή περιστρόφου, αφού μας κατέβασε διάφορα επίθετα, τσακιστείτε, φύγετε από εκεί, τι θέλετε εδώ κτλ. Ο διευθυντής μου λίγο τρομοκρατήθηκε. Τι κάνουμε, μου λέει, του λέω, θα δούμε. Και χωρίς να σκεφτώ πολύ, κατεβάζω το παράθυρο. Πολύ παράτολμα, πολύ θράσος. Βάζω το χέρι μου στο στόμα και του έκανα ένα συρτό. Στο πρόσωπο του αστυνομικού. Αυτός πραγματικά ψάρωσε. Δεν περίμενε με την απειλή περιστρόφου. Στο πρόσωπό μου περίπου μισό μέτρο μας χώριζε να βγει κάποιος και να του κάνει να σοπάσει. Εγώ υποθέτω ότι αυτοί αυτομάτως υπέθεσαν ότι είμαστε CIA Intelligence Service. Ήμασταν και οι δύο νέα παιδιά τότε, 30 χρονών εγώ, και μας πέρασαν για Αμερικανάκια. Οπότε ήταν η αφορμή για να προχωρήσετε και να περάσετε τον έλεγχο. Ακριβώς. Και συνεχίσαμε. Αυτοί μας άφησαν, κάνανε δεξιά και έφυγαν. Ήταν η μόνη μας οδός να φτάσουμε, επαναλαμβάνω, στο Πολυτεχνείο. Φτάσαμε κοντά στο Πολυτεχνείο, με τη σειρά που πήγαινε η φάλαγγα, ναι. Σταμάτησε το αυτοκίνητό μας, κατέβηκα κάτω φανερά. Ούτε να κρύψω μηχανές, ούτε τίποτα. Και πήγα και στάθηκα γωνία, στρονάρι και πατησίων, δηλαδή ακριβώς 50 μέτρα από ακριβώς την μπύλη του Πολυτεχνείου. Τα τάγκς όπως ήρθαν, παρατάχθηκαν μπροστά. Στην κυρία δε πήγε μπροστά, πήγε ο υπεύθυνος, ο διοικητής της φάλαγγας, ενός λοχίας, με το μεγαλύτερο τάγκ που υπήρχε. Περιττώ να σας πω τα συνθήματα που ακουγόνταν εκεί, ήταν τρομερά. Άνοιγαν τα στήθη οι φοιτητές από τα παράθυρα και φώναζαν «Είμαστε μαζί σας, είμαστε άοπλοι, ελάτε μαζί μας» κτλ. Η άλλη τρομερή συγκυρία, εγώ από το σκεφτόμενο ότι δεν θα μείνω πολλή ώρα εκεί, θα με πιάσουν και θα πάνε στην ασφάλεια, που ήταν ένα τετράγωνο παραπάνω. Αλλά και κάθε 6 ή 7 καρέ που φωτογράφησα, χωρίς φλας βέβαια, μόνο με τα φώτα του δρόμου και με τις προβολές των τάγκς, το έβγαζα και το έδινα στον διευθυντή μου. Τα έβαζα τσέπη για να γλιτώσουμε μερικές φωτογραφίες. Και κατά τις 12 ώρα τον έδιωξα. Προκειμένου να έχει υλικό πάνω του και να μην χαθεί σε περίπτωση που συλληφθείτε και οδηγηθείτε στην ασφάλεια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ο κύριος λόγος που παρέμεινε εκεί τόσες ώρες, ναι, από τις 10 έως τις 3, ήταν ο εξής. Μετά από 5-6 λεπτά που έφτασα στη γωνία στον Άρη και Πατησίων και άρχισα να φωτογραφίζω δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, άφλασο, χωρίς φλας, ναι, ήρθε ένας αστυνόμος με 3 στηρίτια, τον οποίο ούτε καν το όνομά του ήξερα ούτε ποιος ήταν. Αυτός όμως εξονομεγνώριζε από τις καθημερινές διαδηλώσεις εκείνων των ημερών. Και έρχεται και τι μου λέει, τι κάνεις εσύ εδώ? Λέω, ήρθα να πάρω μερικές φωτογραφίες για το πρακτορείο. Και τι μου λέει, ακουφώ.
κάθισε εδώ, θέλω να σε βλέπω. Άλλο που δεν ήθελα κι εγώ. Να έχω κάποιον να με προσέχει. Αυτός βέβαια το είπε με διαφορετική έννοια, να μείνω εκεί, να μην κυκλοφορώ δεξιά και αριστερά και τραβάω φωτογραφίες που θέλω, δεν ήθελα. Αλλά για μένα ήταν σωτήριο, γιατί δίπλα μου, μπροστά, πίσω, παντού, ήταν ασφαλίτες, αστυνομικοί, λοκατζίδες, στρατιώτες και μεταξύ αυτών θέλω εκεί. Λίγο, θέλω λίγο να μας περιγράψετε τα λεπτά πριν την θρηλυκή λήψη και αναφέρομαι στην εισβολή του τάγκ στο Πολυτεχνείο. Φτάνω και εδώ. Αυτό έγινε μέχρι τις 12 η ώρα, έδιωξα το διευθυντή μου για να σώσω ό,τι είχα τραβήξει και 3:45 ακριβώς, υπόψη λιτολογία από το τάγκ επάνω, τον άκουγα που κουνήσε το τηλέφωνο, στο ένα χέρι και το περίστραφο και το άλλο το τηλέφωνο. Και τον άκουγα να λέει μάλιστα, διατάξτε, τον άκουγα πολύ καθαρά. 3:45 λοιπόν, ενώ είχε την μπούκα του κανονιού στραμμένη στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου, ξαφνικά τη γυρίζει ανάποδα. Γύρισε ο πυργίσκος όλος ανάποδα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και όπιστε. Ήρθε στο πεζοδρόμιο δίπλα από εκεί που καθόμουν. Έκανα εγώ το σταυρό μου και λέω: δόξα σου Θεώ, θα πήρε εντολή να φύγει. Γελάστηκα όμως. Με όση δύναμη είχε, φούλαρε τις μηχανές και πήγε και έπεσε πάνω στην κυρία Πύλη. Αυτά τα παιδιά τα οποία ήταν πάνω στα κολονάκια μπροστά και πίσω, έπεσαν, άλλοι πέσαν στο πεζοδρόμιο, άλλοι μπροστά, άλλοι πίσω. Και το μεγάλο μου ερώτημα είναι το εξής. Ακριβώς πίσω από την κυρία Ισοδό Πυλή είχαν βάλει μια Mercedes ενός Πριτάνιος για ασφάλεια προφανώς. Αυτή την πόρτα, τη Mercedes και ό,τι άλλο βρήκε μπροστά του, τα έλειωσε και τα πήγε 15 μέτρα μέσα. Το ερώτημά μου είναι πρόλαβα να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι ήταν ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητο, μεταξύ αυτοκινήτου και σιδερένιας πόρτας. Οι άλλοι που ήταν στα πλάγια προφανώς βλέποντας να έρχεται ο τάξης. Τι προλάβατε να δείτε, τι ακούσατε, γιατί φαντάζομαι θα ήταν συγκλονιστικά τα επόμενα δευτερόλεπτα μετά την εισβολή του τάγκ. Ναι, εκείνο που έκανα εγώ, συνήρθα αμέσως βεβαίως και πήγα για να έχω μια, γιατί το τάγκ μπήκε μέσα, άνοιξε την είσοδο, πέρασε λοκατζίδες, αστυνομικοί κτλ. Και γύρισα και έμεινε το μισό μέσα και το μισό έξω. Και φαινόταν η μπούκα του κανονιού έξω, ενώ το υπόλοιπο τάγκ ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Ήταν δηλαδή η μόνη φωτογραφία που έδειχνε ότι το τάγκ ήταν μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο. Εγώ για να έχω μια καλύτερη οπτική γωνία, πήγα στο κέντρο της οδού Πατησίων και στα πλάγια, ούτως ώστε να φαίνεται ότι το τάγκ είναι μισό μέσα, μισό έξω. Τράβηξα τρία καρέ, πρόλαβα να τραβήξω τρία καρέ. Και έπεσαν πάνω με δύο αστυνομικοί, οι οποίοι δεν κρατούσαν κλόπους, κρατούσαν κάτι δοκούς, κάτι δοκάρια, 2 μέτρα. Και με αυτά, σημαδεύοντας το κεφάλι μου, με χτύπησε ο ένας από εδώ και άλλος από δεξιά και αριστερά. Αλλά εγώ τότε έπαιζα box, έπαιζα αρκετά χρόνια box και με 2 ελιγμούς απέφυγα και το ένα και το άλλο. Μου έξισαν τους ώμους. Και όταν είδα ότι ο ένας από αυτούς πήγε να τραβήξει το περίστροφο, έκανα μεταβολή και άρχισα να τρέχω ζίγζακ για να αποφύγω μια πιθανή σφαίρα η οποία προσπαθούσα να μην. Δεν πυροβόλησε. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ και σας μιλάω σήμερα. Και βέβαια οι φωτογραφίες, τα καρέ, τα φωτογραφικά κλικ, τα δικά σας κυκλοφόρησαν και βγήκαν και έξω από την Ελλάδα, σωστά? Μα το Associated Press έστειλε το υλικό το δικό μου μόνο στο εξωτερικό. Μόνο στο εξωτερικό. Μόνο για την, όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Και αυτό εκεί ήθελα να φτάσω, ναι, ότι την άλλη μέρα ο Στελιανός Παντακός, ο οποίος ήταν υπουργός εσωτερικών της Κούντας, μας είχε καλέσει Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, είχα πάει κι εγώ, για να μας βεβαιώσει ότι δεν έγινε τίποτε χτες το βράδυ στο Πολυτεχνείο. Εγώ κοντεύω να τρελαθώ βέβαια με αυτά που έλεγα, αλλά δεν τολμούσα να πω, τι λέτε τώρα αφού. Αυτό όμως απέδειξε την πραγματική εικόνα του Πολυτεχνείου όταν το μεσημέρι ήρθαν οι εφημερίδες από το εξωτερικό, από Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη. Και υπήρξαν μέσα οι φωτογραφίες σας. Γεμάτο φωτογραφίες στην πρώτη σελίδα. Κύριε, οπότε να μας ξανακαλεί την άλλη μέρα, το απόγευμα ο Παντακός, και είπαν το εξής. Ναι, λέει, έπρεπε να επέμβουμε, προσέξτε, για να τελειώνει αυτή η ιστορία με τα παλιόπαιδα. Εμένα μου επιτρέψετε να λοιπόν από το εξής, ότι μέτρο η ιδέα τι έγινε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πίσω μπροστά από το αυτοκίνητο. Και αφού έστειλα αρκετές φωτογραφίες στη Νέα Υόρκη, κατεβαίνω πάλι στο Πολυτεχνείο, ήταν η ώρα 5:30-6 το πρωί,
και βρήκα μπροστά στην πύλη του Πολυτεχνείου αστυνομικούς και πυροσβέστες με τις μάνικες να καθαρίζουν το χώρο. Το περίμενα αυτό, γιατί λέω δεν θα αφήσουν, θα προσπαθήσουν να εξαφανίσουν κάθε απόδειξη που θα μπορούσε να τους ενοχοποιήσει. Μπήκα μέσα, χωρίς να ρωτήσω κανέναν, στο πράβλιο και εκεί είδα και φωτογράφησα σκισμένα από κάμισα, πεταμένα κάτω, σκισμένα παντελόνια, εκατοντάδες παπούτσια, σπορ παπούτσια. Ήταν τότε η Ελβιέλα, ένα ελληνικό εργοστάσιο, το οποίο έβγαζε ωραία σπορ παπούτσια. Ήταν γεμάτα από αυτά. Μάλιστα. Και μερικές κοιλίδες αίματος σε μερικά σημεία δεξιά και αριστερά, τα οποία δεν είχαν προλάβει να τα καθαρίσουν. Κύριε Σαδικώστα, θέλω λίγο μέσα από 2-3 προτάσεις για να κλείσουμε το μήνυμα το οποίο προκύπτει και απευθυνόμενο στη νέα γενιά, τι έχετε να τους πείτε. Εν συντομία. Εν συντομία έχω να πω το εξής, ότι και εγώ μεταξύ πολλών λέγαμε ότι η νεολαία είναι για πολυθρόνα, για φραπέ και δεν ξέρω τι άλλο. Όταν όμως χρειάστηκε, ήταν αυτοί οι οποίοι βάλαν μπροστά τα στήθη τους και ήταν αυτοί οι οποίοι βοήθησαν στην ανατροπή της Χούντας. Και εύχομαι, χτυπάω ξύλο, να μην ξαναχρειαστεί, αλλά είμαι σίγουρος, πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στα νέα παιδιά, γι' αυτό πηγαίνω, ζητάω να πηγαίνω να μιλάω στα πολυτεχνία, στις σχολές, φωτογραφικές σχολές, μάλιστα, παντού να μιλάω στα παιδιά, να τους μεταφέρω αυτά τα οποία... Κύριε Σαδικώστα, τίποτε παραπάνω. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Και να πω μας, μια τελευταία λέξη, βέβαια, ναι, να βάλουν όλοι στο μυαλό τους ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Η ελευθερία κατακτιέται. Και το Πολυτεχνείο θα ζει για πολλά χρόνια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σαρικώστα.